γυναίκα που βλέπετε ακροβατεί μεταξύ ζωής και θανάτου. Η υπάλληλος της Marfin Bank που βρίσκεται στην οδό Σταδίου 23 έχει εγκλωβιστεί στο μπαλκόνι του κτηρίου, το οποίο έχει τυλιχθεί στους καπνούς. Πυροσβέστες προσπαθούν να τη σώσουν, αφού λίγα λεπτά νωρίτερα κουκουλοφόροι είχαν πετάξει βόμβες Μολότοφ στο ισόγειο του κτηρίου με αποτέλεσμα να παραδοθεί στις φλόγες. Στο κτίριο της τράπεζας εκτελήχθηκε μια ασύλληπτη τραγωδία. Οι πυροσβέστες που πήγαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους εργαζόμενους και τους πελάτες βρήκαν τις ορούς τριών υπαλλήλων, δύο γυναικών 32 και 35 ετών στο δεύτερο και τρίτο όροφο, καθώς και ενός 36χρονου άντρα στο κλιμακοστάσιο μεταξύ πρώτου και δευτέρου ορόφου. Τα θύματα βρήκαν τραγικό θάνατο από ασφυξία, αφού η φωτιά δεν επεκτάθηκε από το ισόγειο της τράπεζας στο υπόλοιπο κτίριο. Η μια γυναίκα βρέθηκε στην προσπάθειά της να πάει προς τον μπαλκόνι. Η άλλη παγιδεύτηκε στο πάνω όροφο, στο γραφείο, και ο άντρας πέθανε την ώρα που κατέβαινε τη δεύτερη προς τα κάτω σκάλα. Οι πυροσβέστες χρησιμοποιώντας σκάλες απεγκλώβησαν 5 άτομα, ενώ ένας άντρας στην προσπάθειά του να σωθεί πήδηξε από μπαλκόνι του κτηρίου. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση της τραγωδίας, ο Πρωθυπουργός αλλά και οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης πήγαν στη Βουλή, όπου κρατήθηκε ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων. Σύσσωμος, ο πολιτικός κόσμος καταδίκασε την εγκληματική εμπριστική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων. Εμείς θα σταθούμε φυσικά στο πλευρό των οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το αυτονόητο και το ελάχιστο. Όμως τρεις οικογένειες ζουν το δράμα τους χωρίς λόγο. Σε αυτούς που σήμερα θρηνούν τα τρία παιδιά, λέμε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν. Θέλω πρώτα να εκφράσω τη συντριβή μου και την οδύνη της παράταξής μας για τα αθώα θύματα του φανατισμού και της τυφλής βίας. Αυτό που συνέβη δείχνει όχι μόνο ότι τα ακραία στοιχεία τρομοκρατούν το λαό, αλλά και τον δολοφονούν. Ο τραγικός θάνατος τριών ανθρώπων, ο οποίος βεβαίως καταδικάζεται απερίφραστα από όλους μας και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση ως άλοθη για να βάλει το λαό στο γύψο και να δεχθεί τα αντεργατικά, τη λαϊκά μέτρα που θα ψηφιστούν αύριο. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη βία. Καταδικάζουμε τέτοια περιστατικά διότι θεωρούμε τη ζωή αξία αναπαλωτρίωτη. Διότι πιστεύουμε ότι μόνο οι μαζικοί ενωτικοί αγώνες του λαού μας μπορούν να μας βγάλουν από το αδιέξοδο στο οποίο σήμερα βρισκόμαστε. Καταρχήν η θλίψη και η οδύνη είναι δεδομένη από όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας, αλλά και από όλο τον ελληνικό λαό, διότι η πολιτική του ηγεσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η δημοκρατικά εκφρασμένη βούληση του ελληνικού λαού. Θρύνος και οργή για τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι πήγαν έξω από το κτίριο της τράπεζας. Στο σημείο της τραγωδίας πήγε ο πρόεδρος του ομίλου Marfin, Ανδρέας Βιεννόπουλος. Τα επεισόδια είχαν αρχίσει λίγα λεπτά νωρίτερα, όταν μια ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να εισβάλλει στο κοινοβούλιο από τις σκάλες δίπλα στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Οι αστυνομικοί τους απόθυσαν, κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Μέλη του ΠΑΜΕ σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα, περιφρονώντας τις γέντες των εργαζομένων. Πετροπόλεμος και συγκρούσεις με την αστυνομία βρίσκοντας εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας αντιουσιαστών και αριστεριστών από τα Χαφτεία μέχρι το Σύνταγμα. Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου και τα επεισόδια επεκτάθηκαν σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Στη λεωφόρα Αμαλίας, στο κτίριο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων και ενώ όχημα της πυροσβεστικής, τυλίχθηκαν στις φλόγες. Στόχος εμπριστών έγιναν η Νομαρχία Αθηνών και ένα ακόμη κτίριο στη λεωφόρο Συγκρού. Κουκουλοφόροι έσπασαν ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Προκάλεσαν ζημιές σε αυτοκίνητα, τράπεζες, καταστήματα και έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων.
φλόγες παραδόθηκε και ένα αυτοκίνητο εξωτερικό μεταδόσεων ξένου τηλεοπτικού δικτύου. Σε πεδίο μάχης μετατράπηκαν και τα Εξάρχεια, ενώ κουκουλοφόροι μπήκαν για ακόμη μια φορά στο Πολυτεχνείο. 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, έγιναν 30 προσαγωγές υπόπτων, εκ των οποίων